πόσα για σένα έχω κάνει. Ξέρεις πως υπάρχει ανησυχία. Μην ακούς ποτέ την ψεύδα κοινωνία. Ξέρεις πως υπάρχει ανησυχία. Μην ακούς ποτέ την ψεύδα κοινωνία. Σας δεχόμαστε και απόψε εδώ. Έχουμε μια θεματική... αυτό ήταν μεταξύ μας, μην τα μαθαίνει ο κόσμος. Έχουμε μια θεματική συναυλία αφιερωμένη σε ένα μεγάλο κομμάτι, ιστορικό κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού, βασισμένο στην παράδοση, στη βυζαντινή μουσική, το λεγόμενο ρεμπέτικο τραγούδι, κατά τους νεότερους είναι η ελληνική ροκιά το ρεμπέτικο και έχουν δίκιο. Εγώ σεβόμενος πάντα την διαδρομή των παλαιότερων πλησιάζω για δύο λόγους αυτά τα τραγούδια. Πρώτα απ' όλα γιατί εκτιμώ την αυθεντικότητά τους, την αλήθεια τους και από την άλλη μεριά πιστεύω ότι σε μια εποχή που έχουμε τόσες παραξενές πάνω από το κεφάλι μας, άλλοι τη λένε κρίση, άλλοι τη λένε γκρεμό, άλλοι τη λένε εμφύλιο, διάφορα πράγματα. Το τραγούδι, και μάλιστα αυτό το ζωντανό αληθινό τραγούδι, είναι παρηγοριά και φάρμακο. Καμιά φορά οι αλλαγές είναι δύσκολες. Έχουμε μάθει με τις αλλαγές δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε, ή να δουλέψουμε για αυτές να αντισταθούμε, ή να τις δεχτούμε όταν δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει πάνω από το κεφάλι μας και από την Κύπρο και από την Ελλάδα και δεν είναι μόνο, είναι σε όλο τον κόσμο, είναι ένα χάος το οποίο σαφώς δεν το ζητήσαμε, όμως το ζούμε. Χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί και οι παλιότεροι περάσαμε περισσότερο από ό,τι περνάμε εμείς και κυρίως αυτοί οι άνθρωποι που γράψαν αυτά τα τραγούδια μέσα από συμφορές που πέρασαν, σκεφτείτε τι πέρασαν οι παππούδες μας και λίγο πριν. Αυτοί κάτσαν με πολύ αγάπη, με στοργή, αλληλεγγύη και με πολύ χιούμορ και γράψανε τραγουδάκια που αντέχουν μέχρι σήμερα. Καλή ακρόαση. Βασίλης Τσιτσάνης. Εκείνο που κρατάει
Σαν
και εμένα δεν θα μπορούμε. Σαν και εμένα δεν θα μπορούμε. Βρε τα μαλάκια σου να βγούμε.
Thank you.
Και μου το σκάει
πέρασες, ο Χαμάν με το μαγατό στριψες. Και μου το σκάσες, ο Χαμάν με το μαγατό στριψες.
καιρό. Σαν αγνό, σε προσμένω να γιατρεύω. Σπίσε και κόμπε για σένα που έχω. Να πεθάνω και να τρέχω. Μάνα μου, μάνα μου, άνα μου, άνα μου. Να πεθάνω και να τρέχω. Μάνα μου, μάνα μου, άνα μου, άνα μου. Σπίσε τη φωτιά που έχω. Ευχαριστώ να βλέπεις νέα παιδιά να ασχολούνται με αυτήν την παλιά, να την πούμε έτσι, παλιά μουσική, αλλά τόσο πάντα διαχρονική. Και επειδή καμιά φορά εμείς οι παλιότεροι νομίζουμε ότι το παρελθόν μας ανήκει. Κάποιες στιγμές, ναι, μπορεί ένα κομμάτι από το παρελθόν να μας ανήκει. Το παρόν σίγουρα μας ανήκει, γιατί το ζούμε, το καταλαβαίνουμε. Να, εγώ τώρα, ας πούμε, τσιπιέμαι εδώ και το καταλαβαίνω, άρα υπάρχω. Το μέλλον όμως ανήκει στους νέους. Θέλω λοιπόν έτσι με πολύ καμάρι να σας πω ότι αυτά τα τρία νέα παιδιά, η Ασπασία Στρατηγού, η Αθηνά Λαμπύρη και ο Βασίλης Κορακάκης, είναι απλά σπουδαίοι και τους σέβομαι και τους εκτιμώ. Τους εκτιμώ σαν τραγουδιστές και τους αγαπώ σαν φίλους. Για την αρχή θα σας πω μετά. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη από τα ωραία αγγλικά τραγούδια που το αγαπούσε ιδιαίτερα. Κάνε γιογάκι ένα ρε ματζόρε.
ό,τι κι αν πόνεσαι ξεχνώ. Μη και προς την πόρτα σου περνώ. Σου λέω λόγια μαγικά με το μπουζούκι μου γλυκά. Σου λέω λόγια μαγικά με το μπουζούκι μου γλυκά. Thank you.
Thank you.
σε ένα γλυκό αφρικάνικο σκοπό. Ένα τραγούδι αγαλιέρι, τραγούδι του καμπιέρι, σε ένα γλυκό αφρικάνικο σκοπό. Τα ξέρετε, οι πιο πολλοί μάλλον τα ξέρετε. Να πούμε ένα τραγούδι του Τσάνι, ποιο να πούμε άραγε. Ένας, δύο, πάμε. Ναι. Τρεις, όχι, όχι, ό,τι να είναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, άκουσα τρεις-τέσσερις να λένε το ίδιο, όχι όμως πιο πολλούς. Δεν θέλω πολλούς, γύρω στους 300 θέλω. Έλα, να τους κάνουμε τη χάρη. Λοιπόν, να το παίξω αυτό που είπατε, οι 3-4. Καλά, οι άλλοι δεν ξέρετε τα λόγια του Τσάνι. Δηλαδή λέει αχάριστη δεν πόνεσες κανένα και φωνάζει
ο Τσιτσάνης, και αυτό το βρίσκω να είναι άδικο. Και εσείς το είπατε χαλαρά, δηλαδή την έχετε ήδη συγχωρήσει. Να σου παίξει φίλο